μπροστά έτσι σε μια φωτογραφία η οποία πέραν από το ότι είχε πολύ ωραία χρώματα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν προϊόν φωτομοντάζ. Ότι ήταν από ένα από αυτά τα τρολαρίσματα του διαδικτύου. Τελικά η πραγματικότητα ξεπέρασε ακόμα και τη φαντασία μας. Ο Υπουργός βρισκόταν με τη στολή ενός σούπερ, με τη στολή του Σούπερμαν μάλλον, πάνω σε μία τούρτα. Για να φανεί, λέει, υπερήρωας για όλα τα κατορθώματα αυτά που έχει κάνει. Τη ΔΕΗ που πολλοί από εμάς βρεθήκανε με το ρεύμα κλειστό, που στο λένε κομμένο. Την Ολυμπιακή που τη στιγμή που εμείς ζητάγαμε μέτρα, εκείνοι δίνανε εκατομμύρια στην Αιτία. Που κατά τα άλλα δεν θέλουν τα μονοπόλια, φροντίζουν για εμάς. Κάπου εκεί στην άκρη λοιπόν υπήρχε και κάτι ακόμα και ήταν μια πεσμένη πινακίδα, μάλλον για να μην φαίνεται καλά τις φωτογραφίες, ήταν οι συντάξεις. Που στις συντάξεις να βάλουμε το ασφαλιστικό μας, να βάλουμε τα ωράρια μας, να βάλουμε τις εργασιακές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσε να αποτελέσει κάτι διαφορετικό εκτός από πρόκληση. Εχθές λοιπόν σας καλέσαμε σήμερα εδώ πέρα, γιατί νιώσαμε κι εμείς άβολα, ήταν η τούρτα και εκείνος μόνο. Σας καλέσαμε εδώ για να γιορτάσουμε μαζί του τα γενέθλιά του. Να μην μείνει μόνος του ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνετε. Σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες απομόνωσης, σε συνθήκες καραντίνες γενέθλια, δεν θέλαμε να το κάνουμε με Viber, να συνδεθούμε όλοι και να κάνουμε τα γενέθλια διαδικτυακά. Γι' αυτό μου κάνει. Λοιπόν, για να κάνουμε τα γενέθλια διαδικτυακά, θέλαμε διαζώσεις. Όπως διαζώσεις ζητάγαμε τα μέτρα, όπως διαζώσεις ζητάμε και ετούμαστε όλα αυτά τα οποία είναι δίκαια, όπως και διαζώσεις θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε κάθε επιδίωξη για να καταστρέψουν για άλλο τη ζωή μας. Λοιπόν, σε αυτή την πρόσκληση λοιπόν και σε αυτό το πάρτι γενεθλίων για τον υπουργό μας, δεν θα μπορούσε να εορταστεί διαφορετικά χωρίς τούρτα. Έχουμε φέρει λοιπόν και τούρτα τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν έχουμε φέρει κεράκια. Δεν ξέρω. Χρόνια πολλά. Πάμε να το πούμε όλοι μαζί. Πάμε να το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, να ζήσεις φωστά την αρχή. Μπορούμε να προτείνουμε όχι μόνο 7 ημέρες εργασία, όχι μόνο δουλειά ήλιο με ήλιο, μπορούμε να προτείνουμε να μην υπάρχουν και αργίες, να είμαστε συνέχεια από κοντά, να περνάμε καλά.